To show me way. To show me way. Ο Στίβ, έβαλες να δεις αυτό το βίντεο, ε. Παρόλες τις προειδοποίησεις μου, τα μηνύματα στο σχολείο σου, τα μηνύματα στο σπίτι σου, τα μηνύματα στη θεία σου, τα μηνύματα στην κατασκήνωση που πήγαινες μικρός, δεν βάζεις μυαλό. Πατάς αυτό το link να το δεις. Στο προηγούμενο μαλλιά της challenges με Try Not To Laugh Challenge έχασα παταγωδός, γιατί αυτά που στείλατε ήταν υπερβολικά καλά. Τα μηνύματα που έχετε στείλει είναι τύπου πολλά. Και θα είναι άδικο να μην συμμετάσχουν σε αυτό το challenge. Οπότε και το σημερινό είναι Try Not To Laugh Challenge με μηνύματα δικά σας. Έτσι και ξαναπεράσει, φίλο, ότι πας με τα ψάρια, μου χαλάσει το γύρισμα. Θα κατέβω κάτω, θα το αγοράσω όλα τα ψάρια και θα του τα βάλω στον κο. Και γάμα τα ψάρια. Πριν ξεκινήσει αυτό εδώ το επεισόδιο, να κάνω μια ερώτηση. Ποιος αγοράζει βιολιά από τα φανάρια, ρε μαλάκα? Ποιος αγοράζει μπανάνες και βιολιά από τα φανάρια? Αρκετά όμως με δάφτα, γιατί νομίζω ήρθε η ώρα για να με κάνετε να μην γελάσω. Ή να γελάσω. Τέλος πάντων, να προσπαθήσεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που είναι αυτό το challenge που κάποιος τυπάς το φτιάξει στο ίντερνετ και το κάνουμε τώρα εμείς εδώ. Και το βλέπεις εσύ στο σπίτι σου τρώγοντας μακαρόνια με κοιμά. Πω πω, έτσι και τόσο μακαρόνια με κοιμά, μόλις σου ανατείναξε τον εγκέφαλο. Θες μαλάκα ο Μαλιάτσορες έχει κάμερα στο σπίτι και με βλέπει να τον παίζω? Ο Σωτήρης Αγουέρο, που ή είναι παίχτης στη Ρεάλ Μαδρίτης, ή είναι έτσι το επώνυμο του όντως. Πάμε να δούμε τι μου στέλνει. Gotta put this on Facebook in your mind. Oh, oh dear. Oh dear. Θα πνιγώ. Μαλάκα, μου ήρθε να ξεράσω, ε. Καλά, αυτά τα βίντεο. Μία συμβουλή. Μην το κάνετε αυτό στην κανονική σας ζωή. Άμα θέλετε να γελάσετε, κάντε το. Γιατί μάλλον είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν το έχουμε πολύ ψάξει αυτό το πράγμα, αλλά μάλλον δεν είναι καλό. Μαλάκα, μαλάκα μου ανέβηκε. Δεν καταλαβαίνεις. Τι που μου ανέβηκε όλο το φαϊδό. Για μια χελούνα που γαμάει ένα παπούτσι. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Το ηχητικό που ακούσατε από αυτό το βίντεο δεν ήταν της χελώνας. Ήταν δικό μου. Δεν ξέρω ποιος με ηχογράφησε κατά την πράξη. Αλλά έτσι κάνω εγώ. Στη συνέχεια, Χάρης Γεωργιάδης. Πάμε να δούμε τι έχεις, Χάρη. Συγγνώμη, ο Χάρης Γεωργιάδης είστε. Ωραία, έχασες! Δεν καταλαβαίνω από πότε ηχογραφήσεις μου όταν τραγουδάω στο μπάνιο είναι αστείες, ρε φιλαράκι. Έτσι τραγουδάω εγώ, damn legit. Χρήστος Μπέτσος μπήκε με βίντεο. Πάμε να δούμε τι λέει. Θα υιοθετήσω τα πιο ευθεία χείλη του Deadman στον κόσμο. Τόσο σοβαρά σήματα βλέπω τα κολοβίντεό σας. Κύριε Μπούστη. Νομίζω ότι το plot twist του βίντεο είναι αυτό που με νίκησε. Εκεί που βάλαν τη μουσική του Super Mario. Και το παιδάκι το καημένο είχε το μπουφανάκι του και έλεγε: Πατερούλη, σε αγαπάω τόσο πολύ. Με έχεις μεγαλώσει με τόση αγάπη. Θέλω να παίξουμε μαζί. Μπαουμ! Δεν ήθελα, παιδί μαλακισμένο, σου ένα ατύχημα. Πάρε να έχεις. Δημήτρης Ντεχόλας. Πάμε να δούμε τι έχει στείλει. Πάμε να χάσει ακόμα ένα στο Try Not To Laugh Challenge του Μαλιατσού Ρεϊρο. Τι ήταν αυτό backstage από το κούκκι μαλλιά της στην Ιαπωνία? Ποιος ήταν αυτός ο Κινέζος ξάδερφος του Ντελαβέγκα? Γιατί να το κάνεις αυτό, ρε μαλάκα, είναι κάβουρες.
Στο επόμενο βίντεο τι θα πάει να κάνει, να πάει να κλωτσίσει τα αρχίδια ενός γορίλα. Μάριος Γαβρίλ, έχουν μονοπολίσει τα αγόρια στο σημερινό τρένο του Love Challenge. Πάμε να δούμε όμως τι στέλνει ο Μάριος. Πριν συνεχίσω να σημειώσω ότι το έχω πάει damn καλά σε αυτό το challenge. Να το γράψετε αυτό στα σχόλια, να παραδεχτείτε το θείο Μαλιάτσουρα που τα καταφέρνει. Κοίτα, δεν γέλασα, αλλά είχε κολαράκια. I'm a simple man, I see colors, I press like. Γιάννης Ψωμαδάκης μπαίνει με βιντεάκι, πάμε να δούμε τι κάνει, παιδιά. Πες μου ότι το έχεις σε slow motion. Yes! Fuck! Yeah ρε μαλάκα! Δεν με νοιάζει καν που έχασα ρε μαλάκα. Τι τούμπα ήταν αυτή που έφαγε ο man. Πού πας σε αυτή την πισίνα που πάνω έχει λέπρα, σύφυλλη, λιχίνες, βρύα και το πτώμα της πρώην σου. Και έστω ότι πας για ένα πολύ σημαντικό λόγο, δεν ξέρω κι εγώ, κρίνεται η ζωή σου από αυτό. Όταν πέφτεις τα χέρια σου, γιατί τα χρήστεψες, γιατί είσαι να σε φάση fuck it, ας πέσω με τη μούρη. Συνειδητοποίησες ότι γλίστρισες τόσο νωρίς, αλλά παρόλα αυτά έφυγες έτσι. Tell me not. Και αυτό που γάμισες σε αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο η τούμπα. Είναι ότι κάποιος από αυτούς γελάει λες και είναι αλυσοπρίωνο. Άκου. Η Ερακλίδα. Η Χερακλίδα. Η γενικά Χερκούλης με τσσ. Μια κοπέλα. Φίλοι μου. Πολύ φίλοι. Τα λέμε κάθε μέρα. Πάμε να δούμε τι βίντεο έστειλε. Μπούστι τον πατέρα, τα πανέξυπνα αυτό που έκανε. Λοιπόν, θέλω να μαζέψουμε όλους αυτούς τους πατεράδες του σκουλ, να τους βάλουμε σε μια κυβωτό και κάθε μέρα να ανεβάζουν από ένα βίντεο να κλάνουμε στα γέλια. Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με αυτούς τους γονείς? Ότι κάποια στιγμή αυτό το μωρό θα μεγαλώσει και θα του πει πατέρα, πες μου δυο λογάκια για τις σχέσεις μας. Και ο πατέρας θα είναι, κάτσε εδώ κολόπεδο, γιατί έχω να σου δείξω ένα γαμάτο βιντεάκι που είχε γίνει viral όταν ήσουν μωρό. Γιώργος Αλισανδράτος μπαίνει με βίντεο. Και δεν φοβούμε μία motherfucker. Πάμε! Ξέρεις τι ήταν αυτό? Το γέλιο που μόλις εξουδετέρωσα. Μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένος κομμάντος που δεν γελάνε τέλος πάντων. Το βίντεο δεν ήταν τόσο αστείο γιατί έχω γάτες και αυτό το κάνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα. Πιο αστεία ήταν η λεζάντα που είχε πάνω, που είναι fucking αλήθεια. Είναι αυτό το πράγμα που σου λέει, έλα καλέ να μιλήσεις με τη θεία σου και εσύ είσαι... Έλα θεία. Ναι θεία. Και μένα μου λείπεις θεία. Και από μέσα σου είσαι, δεν θέλω να σου μιλήσω, έχω ας εδώ 35.000 χρόνια, δεν έχουμε τίποτα κοινό και τα δώρα που μου φέρνεις είναι 10 νούμερα μεγαλύτερα από αυτά που φοράω, είναι για τον Πούτσο βιβλία, πάρ' τη μάνα μου. Θάνο Δημητρούλη, την μπαλάρα έπαιξες ρε τρελέ. Πριν πω το οτιδήποτε, πραγματικά, να πάνε να γαμηθούν αυτοί οι συναγερμοί. Δεν φτάνει που τους έχουν όλα τα αμάξια και κάτι ηλεκτρονικά μικρά μπιστολάκια που παίρνεις από το πανηγύρι. Δεν σταματάνε.
Άμα ξεκινήσει αυτή η μαλακία, για το υπόλοιπο τη ζωή σου θα κάνεις παιδιά, θα πάνε φροντιστήριο, θα πάνε στο πανεπιστήμιο, θα κάνουν άλλα παιδιά, θα χτυπάει ακόμα. Μήπως δυσκολέψαν τα πράγματα? Μήπως ο μαλλιάτσι άρχισε να γίνεται καλό σε αυτό το challenge? Μήπως δεν μπορείτε να με κάνετε να γελάσω και εύκολα? Όχι, επειδή είδα σε μερικά σχόλια ότι και καλά δεν είναι σωστό το try not to laugh challenge επειδή γελάω συνέχεια. Τώρα τι θα πεις? Τώρα μήπως θα πεις ότι, οχ, ο μαλλιάτσι μήπως δεν έχει συναισθήματα? Ταν ταραν ταραρα τα 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 τα. Δεν γελάω, δεν γελάω. Αγαμώ το σπίτι. Αυτό ήταν το try not to laugh challenge από το μαλλιάτσις challenges. Και θέλω να κάνετε το εξής. Θέλω όσο βλέπετε αυτό το βίντεο να φτιάξετε ένα προφιτερόλ. Όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω να συνεχίσετε να μου στέλνετε αστεία vines, αστεία videos, αστεία Instagram feeds, αστείες φωτογραφίες και memes στο page μου, στο Ψυχής Ιατρίων στο Facebook. Και για πρώτη φορά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αυτού του βίντεο τι άλλα challenges θέλετε να δείτε να κάνω στο μέλλον. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μαλλιάτσις challenges, θέλω να είστε καλά, θέλω να χαμογελάτε, δεν θέλω να είστε κατσούφιδες και περιμένω τα βίντεό σας να σας κατατροπώσω και στα επόμενα επεισόδια. Σε αυτό το challenge είναι εγώ εναντίον του χιούμορ σας. Και τώρα με αυτόν τον επαγγελματικό χορό που υπάρχει και έχω πάρει 60 πρωταθλήματα, θα κλείσω αυτό το βίντεο. To show me